Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε και πάλι στο στούντιο στη συζήτησή μας για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, για το τι συμβαίνει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Και στο δεύτερο μέρος οι ίδιοι συνομιλητές, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Βερυβάκης, ο κύριος Πασχαλίδης, ο κύριος Χαραλάμπους και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου. Να δούμε τα τηλέφωνα που εσείς μπορείτε να πάρετε μέρος με το ερώτημα αν πρέπει να δρομολογηθεί η διαδοχή πριν από τις εκλογές υπέρ στο 090-27-20-72. Κατά στο 090-27-20-73. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, η διαδοχή να δρομολογηθεί στο ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές ή όχι. Και να περάσουμε στο επόμενο ερώτημα που είναι γενικό και αυτό. Εάν όντως υπάρχει εξωθεσμική επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις, κάτι που λέγεται και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον τον κύριο Βερυβάκη, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τι συνάφεια έχουν αυτά τα δύο? Επάνω, με έπειτα, έχει. Έπειτα από τη συνέντευξη τη συζύγου του Πρωθυπουργού, το είπατε. Με συγχωρείτε, βεβαίως. Και αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι αν ας πούμε τον κανονισμό τον οποίο υποβάλαμε και ο οποίος εντέχνως τορπιλιστεί, μπορεί να σκεφτούμε κάτι άλλο και να κάνουμε κάτι άλλο και εν πάση περιπτώσει να έχει μια συνέχεια. Θα πιέσετε να συντομευθούν οι εξελίξεις. Αλλά όχι, εσείς το συσχετίσατε με την εξωθεσμική επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις. Το συσχέτισα γιατί το δηλώσατε έπειτα από τη συνέντευξη της συζύγου του Πρωθυπουργού, γι' αυτό. Όχι, άλλωστε, όχι, ως εξωθεσμικό κέντρο στιγμή εντοπίζεται μια η κυρία Λιάννη. Δεν ξέρω αν υπήρξε χρονική σύμπτωση. Εσείς τώρα αυτό. Μας το διευκρινίζετε εσείς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε να σας πω ένα πράγμα. Αυτό που αισθάνομαι από όσα ακούω και από όσα βλέπω τριγύρω, χωρίς να μπορώ να σας πω ότι το γνωρίζω, είναι ότι υπάρχει μια, ας την πω, επίδραση αθέμητη ίσως, με πολιτικές συνέπειες σε ασθενή ίσως και εξαρτημένα άτομα. Εάν με ρωτάτε αν υπάρχει τυπική εξωθεσμική επιρροή με πολιτικές συνέπειες στις κυβερνητικές αποφάσεις, θα σας πω ότι εάν φέρουν τυπικώς την υπογραφή του αρμοδίου υπουργού, δεν υπάρχει καμία. Αλλά εάν ψάξει κανείς την ουσία των πραγμάτων, δεν ξέρω. Ακούω διάφορα. Βλέπω ίσως διάφορες συνέπειες δεξιά-αριστερά. Αλλά δεν μπορώ να σας βεβαιώσω ότι... Μας αφήνετε όμως υποψίες. Μα εσείς δεν αισθάνεστε ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα αφήνει ερωτηματικά? Εξαιτίας όσων λέτε εσείς, εμείς αισθανόμαστε. Εμείς έχουμε εσάς. Κοιτάξτε, επειδή έχουν συμβεί, όχι, δεν εμείς δεν έχουμε αυτιάσει το μαξί μου, ούτε στην Αγράμμη. Αντιστρόφως, εσείς πληροφορείτε εμάς και από εκεί και πέρα... Εγώ δεν έχω πληροφορήσει κανένα πολιτικό πάντως. Όχι πολιτικούς. Από τους πολιτικούς και πληροφορούμε. Μιλάω για τους δημοσιογράφους οι οποίοι εργονεύουν την πληροφορία. Δεν λέω ότι ο ένας ζει εν κενό εναντί του άλλου. Οι πηγές των πληροφοριών είναι συνήθως οι πολιτικοί. Κατά κανόνα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ σας είπα ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο. Ναι. Και αυτό τροφοδοτεί πράγματι καταστάσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι άκρως δυσάρεστες. Πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση? Είναι μέσα στα θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν για να ανοιχθεί ο δρόμος για τη μεταξέλιξη, για τις συζητήσεις σε ουσιώδη θέματα πια που απασχολούν το ΠΑΣΟΚ ζωηρά? Ακούστε, τώρα αυτά μην τα συνδέετε αμέσως με όλο αυτό το πράγμα που λέμε εξέλιξη και μεταξέλιξη του ΠΑΣΟΚ. Ασφαλώς το επηρεάζουν. Αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρότερο από οποιασδήποτε τέτοιες επιδράσεις. Να μιλήσουμε λίγο πρακτικά. Βεβαίως. Διότι εδώ τα θέματα τίθενται με καθαρό τρόπο. Κατά την δική σας γνώμη, η παρουσία της συζύγου του Πρωθυπουργού στη διεύθυνση του πολιτικού του γραφείου είναι πρόβλημα? Ο κύριος Πάγκαλος, για παράδειγμα, για να σας πω μια άποψη ενός συναδέλφου σας, λέει ότι στις πολιτισμένες χώρες, της Δύσης, δεν συνηθίζεται, και έτσι θα ήθελε να συμβαίνει και στην Ελλάδα, συγγενείς των πρωθυπουργών ή των αρχηγών των κομμάτων να κατέχουν θέσεις, κλειδιά, στα γραφεία τους, στην κυβέρνηση, στο κόμμα κλπ. Εσείς τι λέτε? Έχω πει πολλές φορές, να το επαναλάβω άλλη μια φορά, η διεύθυνση του γραφείου του Πρωθυπουργού είναι δικιά του επιλογής.
θα κριθεί για αυτό το θέμα. Είναι πολιτική θέση. Ασφαλώς όμως, εάν θέλετε, εάν κανείς θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε κουβέντα ή οποιοδήποτε σχόλιο γύρω από αυτά, όταν πάει να κάνει την επιλογή, λαμβάνει ενδεχομένως υπόψη όλα αυτά, αν θέλει να τα λάβει.